μήνα. Έχω ένα σύζυγο, τον Δημήτρη, δύο παιδιά, την Ήρα και τον Ανδρέα, μία δουλειά με πολλές απαιτήσεις και ένα σπίτι με αμέτρητες υποχρεώσεις. Η βασική ιδιότητά μου όμως είναι κοινή της μαμάς. Αυτή είναι που με κάνει να χαμογελάω και να αγχώνομαι και να ονειρεύομαι και να μαθαίνω και να ελπίζω. Έχω και πολλές απορίες που τις γράφω στο notepad και μαγικούς φίλους που μου δίνουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Γιατί το θέμα δεν είναι να είσαι απλώς μαμά, αλλά μέρα με τη μέρα να γίνεσαι όλο και καλύτερη. Έξι χρόνια πριν, εγώ με ένα μωρό 4 μηνών στην αγκαλιά, εγώ με τον κόσμο ολόκληρο στα χέρια μου, εγώ με εκείνη την αίσθηση μαχαιριάς πως όπου να είναι πρέπει να τα αφήσω στα χέρια κάποιας άλλης για να γυρίσω στη δουλειά. Πώς θα είναι αυτή η άλλη? Είχε ποτέ δικά της παιδιά? Θα φροντίζει το δικό μου σαν να είναι δικό της παιδί? Θα το προσέχει, θα τον ανουρίζει, θα τον νοιάζεται, θα το αγαπάει έστω και λίγο? Από μπροστά μου παρελάβει ένα τσούρμο υποψήφιων ταντάδων. Γλυκές, ξινές, πικρές, γλυκόξινες, γλυκόπικρες, σαν σερβιρισμένα πιάτα που δεν θέλω καν να δοκιμάσω. Κάποιες έμειναν στο σπίτι μου λίγους μήνες, κάποιες άλλες μερικές ημέρες και κάποιες τρίτες μόνο ώρες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Θυμάμαι εκείνη που καθόταν αμίλητη και μουτρωμένη αγκαλιά με το μωρό μου, λες και έκανε την πιο βαριά αγκαρία. Τη δεύτερη που εξαφανίστηκε με το παιδί κάποιο πρωινό για να πάει στην εκκλησία. Και την τρίτη που μας παράτησε νύχτα όταν έμαθε πως είμαι έγκυος στο δεύτερο παιδί. Τις θυμάμαι και αναρωτιέμαι ακόμη και σήμερα πως τις άφησαν να κυκλοφορούν ελεύθερες και υποδιόμενες στο σπίτι κάποιας άλλης γυναίκας τον ιερό ρόλο της νταντάς. Και ξάφνου το βλέμμα μου σταματάει σε εκείνη. Σε εκείνη σταματάει και η διέστηση που μου υπαγορεύει πως μαζί της τα παιδιά μου θα είναι καλά και χαρούμενα και ευτυχισμένα. 6 χρόνια μαζί και εκείνη, η πρώτη διέστηση δεν διαψεύστηκε ούτε μία στιγμή. Μαζί της έμαθα τι σημαίνει καλή νταντά, κάτι σαν Mary Poppins ή Julie Andrews στη μελωδία της ευτυχίας, κοντά της ένιωσα τι σημαίνει ασφάλεια και δίπλα της διδάχτηκα πως μία ξένη γυναίκα μπορεί να μεγαλώσει και να αγαπήσει ένα ξένο παιδί σαν δικό της. Φυσικά και μία νταντά μπορεί να αγαπήσει τα παιδιά σαν δικά της παιδιά. Αυτά που κάνει μια καλή νταντά είναι να προσέχει τα παιδιά, να τους μάθει καλούς τρόπους, να είναι πάντα δίπλα τους και να παίξει και να τους προσέχει και να τους ταΐσει διάφορα, ό,τι κάνει μια μάνα. Τα παιδιά που έχω μεγαλώσει είναι κομμάτι της ζωής μου και θέλω να είναι πάντα καλά. Καλύτερες και ωραιότερες στιγμές που έχω ζήσει με ένα παιδί είναι τόσο πολλές που δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι δηλαδή όταν μεγαλώνεις ένα παιδάκι που το βλέπεις από μικρό μωράκι και μεγαλώνει μαζί σου. Είναι δηλαδή όλο χαρά και ευτυχία. Δεν υπάρχει το να αγαπάς σαν δικό σου παιδί. Οι νταντάδες, δηλαδή μιλάω για μένα. Εγώ κάνω χατήρι στα παιδιά, ό,τι και αν θέλουνε. Και αν η μαμά και ο μπαμπάς και η γιαγιά ειδικά θα με μαλώσουνε μετά, εντάξει, είναι ένα δευτερόλεπτο. Ούτε το παίρνω στα σοβαρά, γελάω. Αλλά εγώ τα χατήρια στα παιδιά που κρατάω τώρα, που την αγαπάω τρελά, τους κάνω πάντα τα χατήρια, ποτέ δεν τους λέω όχι. Με τον Ανδρέα, που με αγαπάει πάρα πολύ, ονειρεύομαι να το δω άντρας, ολοκληρωμένος, να πατρευτεί, γιατί θέλει να κρατάω και τα παιδιά του. Γιατί το λέει, θα πατρευτώ και τα παιδιά μου θα τα κρατήσει η Κάρμεν. Έστω και να την κυνηγάω με τη μαγούρα, εντάξει, λέει να κρατήσω τα παιδιά. Το κοριτσάκι μου το όμορφο, δεν θέλω να πατρευτεί. Θέλω να τη δω ολοκληρωμένη γυναίκα, γιατί είναι και πολύ όμορφη
και την αγαπάω πάρα πολύ. Στο μυαλό μου τρυπώνει τώρα μια άλλη γυναίκα. Εκείνη που τα παιδιά των παιδιών της είναι δύο φορές παιδιά της. Αυτή που όλα τα ξέρει και όλα τα κάνει καλύτερα από μένα και από σένα. Ναι, τη γιαγιά εννοώ. Τη γλυκύτατη αυτή κυρία που δυσκολεύεται να κατανοήσει πως είσαι μάνα, διότι και αυτή υπήρξε μάνα και καλύτερη πριν από εσένα. Με βήμα γοργό, η γλυκύτατη αυτή κυρία κατεβαίνει τώρα από το μυαλό μου, τρυπώνει στο σπίτι μου και παίρνει τον πρώτο λόγο στην ανατροφή των δικών μου παιδιών. Πώς τα έχεις έτσι γυμνά, βρε κορίτσι μου, τα παιδιά? Βάλ τους ένα ζακετάκι, θα κρυώσουν. Άστα τα παιδιά να δούνε λίγο τηλεόραση παραπάνω, δεν θα πάθουν και τίποτα. Ξέχασες τι έκανες εσύ όταν ήσουν μικρή? Ελάτε πουλάκια μου να δείτε ελληνική ταινία με τη γιαγιά. Ναι, γλυκά μου, θα φάμε και πατατάκια. Εσύ, κυρία μου, να κοιτάς τη δουλειά σου. Αυτά τα μπισκότα τα έφερα για τα παιδιά και θα τους τα δώσω όποτε θέλω εγώ. Άντε, που θα μας μάθεις τώρα τι σημαίνει μάνα. Μάνα, μπορεί να μην ξέρω ακόμη τι σημαίνει, αλλά γιαγιά γνωρίζω σίγουρα. Είναι η δική μου λατρεμένη μαμά που μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι κάθε φορά που επεμβαίνει στην ανατροφή των παιδιών μου, με λόγια ή χωρίς, ανεβάζοντας δηλαδή το φρύδι ίσα με το ταβάνι. Και όσο εμένα δεν μου πέφτει λόγος, ο δικός της φαντάζει ασήκωτος. Η λατρεμένη μου λοιπόν μανούλα, για κάποιες και πεθερούλα, έχει λόγο στα πάντα. Στη διατροφή των παιδιών, θα πάθουν τίποτα τα παιδιά με τόσο κρέας που τους δίνεις. Στον ντύσιμο των παιδιών, την κόρη σου να την τίνεις πιο σεμνά. Αν μάθει από τώρα στα μίνι και στα σορτσάκια, στα 20 της θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Τις εξόδους των παιδιών, αμάν πια, λυσάξατε με αυτά τα πάρτι. Στο σχολείο των παιδιών, να ασχολείσαι περισσότερο με τα διαβάσματά τους. Ακόμη και στο μπάνιο των παιδιών, λυσάξατε με το λούσιμο, θα τους πέσουν τα μαλλιά. Υπάρχουν φορές που συμφωνώ, άλλες που διαφωνώ. Κάποιες τρίτες που θέλω να τη φάω ζωντανή και κάποιες τέταρτες που καταλαβαίνω και τα άγχη της και το ρόλο της και τη θέση της και εκείνο το εκνευριστικό «Τα παιδιά των παιδιών μου είναι δύο φορές παιδιά μου». Φυσικά και το παιδί του παιδιού μου είναι δύο φορές παιδί μου. Είναι τα πιο ευτυχισμένα συναισθήματα και τα πιο όμορφα που έχω νιώσει μέχρι τώρα. Γιατί όταν χαίρεται το παιδί σου, χαίρεσαι δύο φορές. Γιατί χαίρεται το παιδί σου με το παιδί του, οπότε εσύ χαίρεσαι δύο φορές γι' αυτό. Και για το παιδί σου και για το εγγόνι σου. Η γιαγιά είναι πιο ελαστική με το εγγόνι, γιατί δεν έχει την απόλυτη κυριαρχία πάνω στο παιδί και γιατί δεν έχει όλη την υπευθυνότητα αυτή που είχε για το παιδί της. Νιώθεις πιο χαλαρά μαζί του. Θέλεις να του δώσεις μόνο τη χαρά, μόνο την αγάπη, μόνο τη στοργή. Οι γονείς έχουν την ευθύνη για το μεγάλωμα του παιδιού. Η γιαγιά έχει να δώσει τη χαρά, την αγάπη. Η γιαγιά μπορεί να πηγαίνει λίγο κόντρα στη μαμά και στον μπαμπά από την γραμμή που έχει δώσει. Όχι πολύ όμως, λίγο. Λίγο για να δώσει στο παιδί ότι η γιαγιά είναι κάτι διαφορετικό από τη μαμά και τον μπαμπά. Η μαμά δίνει και ο μπαμπάς την κατεύθυνση. Η γιαγιά όμως θα δώσει λίγο τη διαφορά, λίγο θα αφήσει λίγα περιθώρια, γιατί έτσι το παιδί νομίζω είναι πολύ κοντά στη γιαγιά και στον παππού. Εκτός από το που έλεγε όταν ήταν μικρός ο εγγονός μου, έλεγε πολύ τον παππού, όταν ήθελε να του δείξει ότι τον αγαπάει πολύ, όταν θέλει πολύ, τον έλεγε παππού κακά. Αυτό τρελαινόμαστε όταν τον έλεγε έτσι, του φώναζε παππού κακά ή το γιαγιάκα. Που λέει. Μα το λέει με τόσο ομορφιά το παιδί και ξέρεις ότι αυτό που λέει το παιδί το λέει μέσα από την καρδούλα του. Αυτές είναι λεξούλες που σε σκλαβώνουν. Το σ' αγαπώ γιαγιάκα, η αγκαλιά που κάνει το παιδί, δεν την έχεις νιώσει από το παιδί σου. Την νιώθεις ή επειδή είσαι μεγάλη πια και την τρυφερότητα αυτή την δέχεσαι πολύ πιο ευχάριστα. Είναι το παιδί. Αυτό. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη όταν το παιδί σε αγκαλιάζει και σε λέει «Γιαγιάκα, γιαγιάκα μου». Θα ήθελα να συμβούλευα τις γιαγιάδες να μην επεμβαίνουν πολύ σε αυτό. Η γιαγιά θα δώσει την αγάπη, τη στοργή στο παιδί. Έχει ελεύθερο χρόνο περισσότερο. Δίνει τρυφερότητα περισσότερη γιατί δεν έχει τις πολλές έννοιες που έχει ο μπαμπάς και η μαμά. Οπότε είναι πιο χαλαρή η γιαγιά σε αυτά. Η γιαγιά όμως και ο παππούς
δίνει κάτι περισσότερο, δίνει κάτι από την καρδιά του, κομμάτι της ψυχής του στο βεγγόνι. Πρέπει να εμπιστεύονται τη γιαγιά, αρκεί και η γιαγιά να ξέρει το ρόλο της, ποια είναι η θέση και ο παππούς να ξέρει. Ο παππούς θα δώσει τη σοφία στο παιδί, θα δώσει τις ωραίες αφηγήσεις από τη ζωή του. Θα ήθελα να συμβουλεύσω τις γιαγιάδες, όπως και εγώ, το λέω για να τα ακούω και εγώ, να ακολουθούμε τους κανόνες που δίνουν οι γονείς στο παιδί. Οπωσδήποτε θα κάνουμε και λίγο παράκαμψη και θα κάνουμε και λίγο τα δικά μας. Δεν μπορείς, δεν είσαι ρομπότ, να ακολουθείς μόνο τον κανόνα των γονιών. Θα κάνεις και τα δικά σου. Όμως περισσότερο να βαδίζεις πάνω στους κανόνες του μπαμπά και της μαμάς. Ανάμεσα στις δύο αυτές γυναίκες δεν υπάρχει καλύτερη ή χειρότερη επιλογή. Τόσο η νταντά όσο και η γιαγιά έχουν τα καλά τους και τα κακά τους, τα σύν τους και τα πλήν τους, τα δίκαια και τα άδικά τους. Έχουν όμως και κάτι άλλο, τόσο πολύτιμο όσο και η οντότητα της μάνας. Το πλάσιμο ενός ανθρώπου που μαθαίνει ότι πέρα από τη μαμά υπάρχουν γύρω του και άλλοι άνθρωποι που τον νοιάζονται, που τον προσέχουν και που το αγαπούν. Η νταντά και η γιαγιά δεν είναι δύο απλές γυναίκες, αλλά δύο φιγούρες εξίσου απαραίτητες τόσο για τη γυναίκα του σήμερα, όσο και για το ανθρωπάκι του αύριο. Τα περισσότερα ζευγάρια, όταν έρχεται η εποχή που ολοκληρώνεται η άδεια της λοχίας, αντιμετωπίζουν το θέμα με πολύ άγχος. Ποιος κρατάει τώρα το παιδί? Έχουμε τρεις επιλογές. Την επιλογή της γιαγιάς και του παππού, την επιλογή της babysitter ή την επιλογή του βρεφονηπιακού σταθμού. Τώρα, θέλω να πω κάτι που ίσως στεναχωρήσει κάποιες μαμάδες. Θα τα ακούσετε και μετά θα το ξεχάσετε κιόλας, γιατί μερικές φορές δεν έχουμε αυτή την επιλογή. Το καλύτερο απ' όλα είναι να μπορέσεις να κρατήσεις το παιδί, εσύ, σαν μητέρα, όλο τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Χωρίς την παρεμβολή και την παρουσία τρίτων προσώπων. Ξέρω όμως τι θα μου πείτε, ότι αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει. Είναι κατανοητό και περισσότερες ελληνικές οικογένειες δεν έχουν πια αυτή την επιλογή να κάνουν. Οπότε παραμένουμε με τις τρεις επιλογές που προανέφερα. Κάτι άλλο που θέλω να σας συμβουλεύσω και πάλι αν υπάρχει δυνατότητα, είναι αν μπορείτε τα 2-3 πρώτα χρόνια της ζωής να προσπαθήσετε να κρατήσετε το παιδί στο σπίτι. Δηλαδή, να επιλέξουμε είτε το θέμα της γιαγιάς και του παππού, είτε το θέμα της babysitter. Είναι σαφέστατα καλύτερο για την αυτοπεποίθηση του παιδιού μας να παραμένει σε ένα χώρο ο οποίος είναι γνωστός, μαζί με πρόσωπα τα οποία θα είναι οικεία και συγκεκριμένα, σε σχέση με την επιλογή ενός σταθμού. Ας πάρουμε λοιπόν την επιλογή της γιαγιάς και του παππού. Τα περισσότερα ζευγάρια στην Ελλάδα επιλέγουν το μεγάλωμα από τη γιαγιά και τον παππού και για παραδοσιακούς λόγους αλλά και για οικονομικούς. Το οικονομικό όφελος είναι πολύ μεγάλο, αν σκεφτείτε ότι γλιτώνετε περίπου 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Επίσης, νιώθεις πολύ μεγάλη ασφάλεια όταν η μητέρα σου ή η πεθερά σου μεγαλώνει το παιδί. Μάλιστα, αυτό το πρόσωπο θα παραμείνει στη ζωή του παιδιού σου για πολλά χρόνια, δηλαδή υπάρχει μια συνέπεια. Επίσης, έχει παρατηρηθεί από έρευνες ότι μειώνονται κατά 50% οι τραυματισμοί και τα ατυχήματα στα παιδιά, γιατί η γιαγιά νιώθει την ανάγκη να προστατεύσει το παιδί με κάθε δυνατό τρόπο, οπότε είναι περισσότερο προσεκτική και έτσι μειώνονται οι τραυματισμοί. Και το τελευταίο πλεονέκτημα είναι ότι η γιαγιά και ο παππούς ξανανιώνουν με την παρουσία του εγγονού τους στις ζωές τους. Φυσικά, όπως σε κάθε επιλογή, υπάρχουν και μειονεκτήματα. Μειονεκτήματα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η γιαγιά και ο παππούς νιώθουν αρκετά μεγάλη άνεση στο σπίτι των παιδιών τους, τον μπαμπά και της μαμάς, οπότε αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μειονέκτημα, ή η γιαγιά και ο παππούς να θεωρήσουν ότι έχουν άποψη στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και αυτό να οδηγήσει σε κάποιες συγκρούσεις. Πώς αποφεύγουμε λοιπόν τις συγκρούσεις? Καταρχήν, το ζευγάρι, οι γονείς, θα πρέπει να έχουν μία γραμμή από κοινού, δηλαδή να έχουν συμφωνήσει σε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούν ότι είναι σημαντικά και απαραίτητα στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους. Και θα πρέπει να ενημερώσεις τη γιαγιά και τον παππού ακριβώς για το τι θέλεις, και θα σας έλεγα ότι επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, τα εύκολα παιχνίδια είναι καλύτερα από τα δύσκολα. Τι εννοώ? Μείνετε σε 3-4 βασικούς κανόνες. Και αφήστε όλο το υπόλοιπο να είναι λίγο πιο ελεύθερο. Δηλαδή, εξηγήστε τι θέλετε να γίνεται στα θέματα διατροφής, παιχνιδιού, ύπνου και διασκέδασης. Και αφήστε λίγο την πρωτοβουλία στον παππού και στη γιαγιά να κάνουν και μερικά πράγματα δικά τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Έχουν μεγαλώσει κι αυτοί, παιδιά. Ας πάμε τώρα στην επιλογή της νταντάς. Για πολλά ζευγάρια είναι μια πολύ πολύ καλή επιλογή. Βέβαια, ανησυχείς λίγο για την ποιότητα του χαρακτήρα αυτής της άγνωστης γυναίκας που θα μείνει μαζί με το παιδί σου και μάλιστα στις ώρες που εσύ απουσιάζεις. Όμως θέλω να ξέρετε το εξής.
αυτές οι γυναίκες έχουν εμπειρία, έχουν μεγαλώσει και άλλα παιδιά, είναι καλά εκπαιδευμένες. Και επίσης, επειδή ο ρόλος τους είναι έμισθος, σέβονται τους κανόνες που εσείς θα θέσετε σαν γονείς και με η ποιότητα θα αντιμετωπίσουν τις δικές σας προσδοκίες και απαιτήσεις. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή, η δεύτερη καλύτερη δυνατή σε σχέση με τη γιαγιά και μπορείτε πραγματικά να εμπιστευτείτε αυτή τη γυναίκα αρκεί να περάσετε από συνέντευξη αρκετές κοπέλες για να νιώσετε εσείς καλά μαζί της. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να εμπιστευτείτε και το ένστικτό σας, όπως και να παρατηρήσετε με ποιον τρόπο προσεγγίζει το παιδί σας, πώς του μιλάει, πώς το κρατάει. Δείτε λίγο και τις αντιδράσεις του παιδιού. Νιώθει εμπιστοσύνη στα χέρια αυτής της γυναίκας? Της χαμογελάει? Νιώθει ότι είναι ένας δικός του άνθρωπος? Το ένστικτό σας θα σας πει πολλά. Νταντάδες, γιαγιάδες ή βρεφονηπιακός σταθμός, είμαι σίγουρη ότι θα επιλέξετε το καλύτερο δυνατό για το δικό σας μοναδικό μωρό. Να θυμάστε ότι όλα θα πάνε καλά και μία καλή μαμά είναι μία χαρούμενη μαμά. Μία μαμά η οποία μπορεί να παράξει έργο, να είναι στη δουλειά της και να κάνει πραγματικότητα τις δικές της επιλογές. Ανοίγω πόρτες και παράθυρα. Στο μικρό μας σπίτι μπαίνουν οι εικόνες, τα όνειρα, οι φωνές, τα γέλια, οι κριτικές, τα παράπονα και κυρίως το άρωμα αυτών των δύο γυναικών που μεγάλωσαν και μεγαλώνουν τα παιδιά μου όπως δεν μπόρεσα και όπως δεν πρόλαβα ποτέ. Κλείνω τα μάτια, παίρνω βαθιά ανάσα και με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη τους φωνάζω ότι τις ευχαριστώ πολύ. Συνήθως παίζουμε. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που παίζουμε. Μπάλα. Παίζουμε επί τραπέζια και χιλομεριζάκια. Κάνουμε ωραία πράγματα. Όπως... παίζουμε. Πολύ ώρα. Μερικές φορές η γιαγιά μου δίνει λιχουδιές και το κρύβουμε λίγο από τη μάχη. Να παίζουμε ηλεκτρονικά. Τις καθημερινές. Έτσι. Πολύ. Πολύ. Γιαγιά μου, σ' αγαπάω πολύ και χαίρομαι πολύ που έχουμε το ίδιο όνομα. Θεία Ντίνα, την επόμενη φορά να παίξουμε μπάλα.